For more free language learning videos, go to learning-sentences.com, link in the description. Γεια σας, είμαι ο Κρις. Θα σου δείξω το δωμάτιό μου σήμερα. Το δωμάτιό μου έχει μεγάλο παράθυρο. Υπάρχουν δέντρα μπροστά από το σπίτι. Υπάρχουν βιβλία στο περβάζι του παραθύρου. Μου αρέσει να διαβάζω. Το ξυπνητήρι μου είναι στο κομωδίνο. Το ξυπνητήρι μου είναι πράσινο. Το ξυπνητήρι μου χτυπάει πάντα στις 8 το πρωί. Το παράθυρό μου έχει λευκές κουρτίνες. Το κρεβάτι μου είναι εδώ. Είναι πολύ άνετο. Το πάπλωμά μου είναι καφέ. Έχω δύο μπλε μαξιλάρια στο κρεβάτι. Υπάρχει ένα ρολόι στον τοίχο. Είναι μόλις 3 η ώρα. Η ντουλάπα μου είναι δίπλα στο κρεβάτι μου. Εδώ είναι το τραπέζι μου. Έχω ένα μικρό τραπέζι. Ο φορητός υπολογιστής μου είναι στο τραπέζι. Η καρέκλα είναι δίπλα στο τραπέζι. Η καρέκλα είναι άβολη. Αυτός είναι ο σκουπιδοτενεκές μου. Υπάρχει ένα χαλί στη μέση του δωματίου μου. Μου αρέσει πολύ αυτό το χαλί. Ήταν το δώρο των γενεθλίων μου. Η λάμπα κρέμεται στο ταβάνι. Είναι πολύ φωτεινή. Ο διακόπτης του φωτός βρίσκεται δίπλα στο παράθυρο. Υπάρχει μία φύσα πάνω από τον διακόπτη του φωτός. Υπάρχει ένα ηλιοτρόπιο στην αφίσα. Μου αρέσουν τα φυτά. Τι σας αρέσει? Αυτή είναι η κιθάρα μου. Παίζω κιθάρα εδώ και 4 χρόνια. Δίπλα της είναι η μπάλα ποδοσφαίρου μου. Δεν έχω παίξει με αυτή εδώ και πολύ καιρό. Είναι μία σερταριέρα. Υπάρχει μία υδρόγειο σφαίρα πάνω στο κομωδίνο. Γνωρίζω όλες τις χώρες του κόσμου. Μπροστά από το κομωδίνο είναι το σακίδιό μου. Δεν βγαίνω από το σπίτι χωρίς το σακίδιό μου. Στον τοίχο στα αριστερά είναι η τηλεόρασή μου. Η πολυθρόνα μου είναι μπροστά από την τηλεόραση.
Η γάτα μου κάθεται στην πολυθρόνα. Δίπλα στην πολυθρόνα υπάρχουν παλιές εφημερίδες. Διαβάζω τακτικά την καθημερινή εφημερίδα. Γι' αυτό υπάρχει μία λάμπα εκεί. Δίπλα στη λάμπα είναι το τραπέζι μου. Στο τραπέζι βρίσκεται το τηλεχειριστήριο. Δίπλα στο τηλεχειριστήριο βρίσκεται ένα βάζο. Πώς είναι το δωμάτιό σας?